Το πρόγραμμα Ανοιχτά Σχόλια ξεκίνησε πιλωτικά το 2015 από το Δήμο Αθηναίων και από το 2016 συνεχίζεται χάρη στην αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Ουσιαστικά 25 σχολικά κτίρια σε διάφορες γειτονιές του Δήμου Αθηναίων παραμένουν ανοιχτά τα απογεύματα και τα Σαββατοκύριακα και φιλοξενούν δωρεάν δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες, για όλους τους Αθηναίους στις αίθουσες, ενώ το προάβλιο παραμένει ανοιχτό και ελεύθερο παιχνίδι των παιδιών της γειτονιάς. Αυτοί οι κύκλοι είχαν το ίδιο κέντρο, Γεράσιμε. Το ίδιο κέντρο. Τσακ, τσακ. Αλλάζει η εικόνα του σχολείου. Γίνεται ένα σχολείο με χρώμα και όχι ένα σχολείο μουντό. Τη χρονιά που μας πέρασε ενδιαφέρον να πούμε ότι περισσότεροι από 13.000 Αθηναίοι όλων των ηλικιών υποφελήθηκαν από το πρόγραμμα και συμμετείχαν σε παραπάνω από 200 δράσεις. Έχω συμμετάσχει ναι, σε ανοιχτά σχολεία της Κυψέλης και των Εξαρχείων. Φέτος αποφάσισα να συμμετάσχω και σε άλλα. Πιο διαδραστικά να το πω, γι' αυτό και με βλέπετε να κάνω γιόγκα. Είναι μια βιωματική δραστηριότητα. Αποκτάμε αυτοπεποίθηση, μαθαίνουμε να συνεργαζόμαστε, να εμπιστευόμαστε, αυτοσχεδιάζουμε και οξύνουμε τη φαντασία μας. Από τα παιδάκια τα μικρά μέχρι τα πιο μεγάλα παιδιά που βλέπετε χαίρονται πολύ και να γνωρίσουν το άθλημα. Άλλοι έχουν παίξει λίγο στο παρελθόν. Η εμπειρία μου είναι φανταστική. Ξεκίνησα από το δικό μου σχολείο όταν πήγαιναμε, που πήγαινε και η κόρη μου και από εκεί ξεκινήσαμε. Θέλουμε να είναι ανοιχτά τα σχολεία για να μπορούμε να παίρνουμε μέσα, να παίζουμε και τα παιδιά μας και εμείς. Άμα υπάρχει θέληση και καλή προαίρεση, σίγουρα υπάρχει τρόπος, έστω και σε μια τάξη, εδώ σε αυτό το πολύ ωραίο, σε αυτό το πολύ ωραίο γυμναστήριο ή στην αυλή. Στόχος του προγράμματος είναι τα 25 αυτά ανοιχτά σχολεία να αποτελέσουν κέντρα συνάντησης, δημιουργίας για όλη τη γειτονιά.